Χαίρετε. Κάνω κάποιες σκέψεις τις τελευταίες ημέρες με αφορμή κάτι που άκουσα στο ραδιόφωνο. Το άκουσα από σοβαρό σταθμό, αθλητικό σταθμό, ότι ο Μουσταφά Φαλ, δεν το ήξερα, για να είμαι ειλικρινής, στο συμβόλαιό του έχει ρήτρα 500 χιλιάρικα. Μπαίνω κατευθείαν στο ψητό και λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ανακατατάξεις που έρχονται κατά πάνω μας με δύναμη μετεωρίτη, μπορώ να πω, γενικότερα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και πιθανότατα ειδικότερα στις ελληνικές ομάδες. Αυτές οι ανακατατάξεις πιστεύω ότι θα βρουν τις ελληνικές ομάδες, επειδή κακά τα ψέματα είμαστε από τους πιο καλούς οργανισμούς, ας το πούμε έτσι, και ο ΜΕΝ Ολυμπιακός και ο ΔΕ Παναθηναϊκός, θα μας βρουν έτοιμους για όλες αυτές τις καταστάσεις που απαιτεί η νέα μέρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Λοιπόν, πάμε να δούμε ακριβώς πώς ο Ταβάρες, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, το Ντουμπάι, ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Μουσταφά Φαλ μπορούν να είναι σε μια περίεργη πρόταση όλοι μαζί. Για πάμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Χαιρετώ και επίσημα Μυρωδιά Σπυριάρα Court Seat Podcast. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Τα like σας, τα subscribe σας, κουδούνια, καμπάνες. Ακολουθείτε πλέον και στο Spotify, μην το ξεχνάτε αυτό. Έχουμε φτιάξει και Spotify και θέλω να δώσετε την αγάπη σας και εκεί, γιατί ξέρω ότι πολλοί ζητούσαν Spotify επειδή δεν μπορούν να δούνε το βίντεο εφόσον οδηγεί κάποιος ή πηγαίνει βόλτα ή για τρέξιμο και θέλει να μας έχει έτσι για παρέα. Τα βάζετε στα αυτιά σας, στα ακουστικά, προχωράτε και είστε κομπλέ. Λοιπόν, πάμε να δούμε πού το πάω με το βίντεο αυτό που παρακολουθείτε. Θέμα πρώτο. Το Ντουμπάι έρχεται. Κακά τα ψέματα. Να αποφύγουμε. Το Ντουμπάι δεν υπάρχει περίπτωση. Όπως λένε, αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, κάποια στιγμή θα έρθει. Το αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο μπορεί να σημαίνει 2 χρόνια, 3 χρόνια, 4 χρόνια. Πρώτα EuroCup, μετά Ευρωλίγκα, αμέσως Ευρωλίγκα, πρώτα Αδριατική Λίγα και μετά Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω με ποιο συνδυασμό ομάδα από το Ντουμπάι θα έρθει. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι η ομάδα από το Ντουμπάι λογικά θα κοιτάξει να βάλει πολλά λεφτά, θα κοιτάξει να κάνει μεγάλο πάταγο από την αρχή και θα κοιτάξει να προσελκύσει πάρα πολύ μεγάλους παίχτες. Ερώτημα. Τι σημαίνει μεγάλους παίχτες? Παίχτες που αφορούν και τις ελληνικές ομάδες. Άρα τι πρέπει να κάνει η ελληνική ομάδα και πιο συγκεκριμένα η Αγγελόπουλη και ο Γιαννακόπουλος, ή το αντίθετο, τέλος πάντων, αν θέλετε να βάλετε το Γιαννακόπουλο πρώτα. Πρέπει να προστατεύσουν τις ομάδες τους. Και πώς θα το κάνουν αυτό? Με λογικά, σε παρένθεση, αρκετά σημαντική αύξηση του budget, με συμβόλαια πολύ καλά στους ήδη υπάρχοντες καλούς παίχτες των ομάδων και προφανώς με κάποιες μεταγραφές όπου και αν χρειάζονται. Πάμε στο δεύτερο. Ακούτε καιρό ότι ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ κοντά στο Χέζονια και στον Ταβάρες. Ο Χέζονια, κατά τη γνώμη μου, είναι ήδη παίχτης του Παναθηναϊκού και ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να πάρει, για να κάνει το μεγάλο μπαμ του χρόνου, και το Μίτσιτς, θα τα πούμε αυτά σιγά σιγά, και τον Ταβάρες. Ο Ταβάρες προφανέστατα προσελκύει ενδιαφέρον από τον Παναθηναϊκό και γιατί είναι σούπερ παίχτης, είναι ίσως ο καλύτερος παίχτης στη θέση του, ο καλύτερος σέντερ στην Ευρώπη, και προφανώς γιατί ο Ολυμπιακός έχει δύο πολύ δυνατούς δεινοσαύρους, όπως μας αρέσει να λέμε, και ουσιαστικά εκεί ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα, γιατί ο Λεσόρ μόνος του, με λίγη βοήθεια από Κωστάκη και σχεδόν καθόλου βοήθεια από Μπαλτσερόφσκι, είναι λειψός, κακά τα ψέματα. Πολλοί Παναθηναϊκοί παραπονιούνται,
θα πω εγώ με το δίκιο τους, έτσι, και ουσιαστικά βλέπουν ότι στο 5 ο αντίπαλος είναι δυνατός και αυτοί όχι όσο θα έπρεπε. Ωραία. Άρα τι θα κάνει ο Γιαννακόπουλος, αν μπορέσει προφανώς, και αν ο Ταβάρες έχει ανοιχτές τις πόρτες και τα αυτιά του στις ειρήνες του Παναθηναϊκού, θα πάρει τον Ταβάρες. Ωραία. Πες ότι έγινε αυτό. Η Ρεάλ μένει ξεκρέμαστη, σωστά. Τι θα κάνει η Ρεάλ? Η Ρεάλ έχει συνηθίσει σε ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Ουσιαστικά έχει μάθει και αυτή να παίζει με το δικό της, ας το πούμε έτσι, δεινόσαυρο, ο οποίος είναι και τυρανόσαυρος Ρέξ, βασικά δεν είναι δεινόσαυρος, είναι σούπερστάρ ο άλλος. Και πρέπει να πάει να κάνει κάτι. Τι έκανε ο Ολυμπιακός πέρυσι που έφυγε ο Βεζένκοφ? Πήγε να πάρει τον αμέσως καλύτερο μετά τον Βεζένκοφ στη θέση του. Ποιον? Τον πατέρα Κλεωμένη. Απλούστατα, ο πατέρας Κλεωμένης εκείνη την ώρα είχε ταραβέρια με τον Παλαιοχριστιανό και τελικά δεν έκατσε ούτε στον Ολυμπιακό, ούτε στην Παρτιζάν, ούτε στον Ερυθρό Αστέρα και πήγε για Dolce Vita στο Μιλάνο. Να σπάσει κανένα ATM στο Μιλάνο. Λοιπόν, άρα τι γίνεται τώρα? Ο Ολυμπιακός χαλιέται και πάει και παίρνει το σίγμα. Ωραία, κλείνει η παρένθεση. Η Ρεάλ θα κοιτάξει να μην την πατήσει όπως ο Ολυμπιακός την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή φέτος. Τι θα κάνει? Θα κοιτάξει να πάει να πάρει τον αμέσως καλύτερο δεινόσαυρο μετά τον Ταβάρες. Ποιος είναι αυτός? Ο Φαλ. Φεύγει ο Φαλ? Ναι, γίνεται να φύγει ο Φαλ. Δεν ξέρω αν θα φύγει, γίνεται να φύγει. Πώς? Με αυτό που είπαμε. Έχει ρήτρα ο Μουσταφά 500.000 ευρώ στο συμβόλαιό του. Οπότε, η Ρεάλ με ένα ποσό όχι πάρα πολύ μεγάλο θα μπορέσει να αντικαταστήσει τον Ταβάρες με τον αμέσως καλύτερο σέντερ στην Ευρώπη. Γνώμη μου τουλάχιστον. Ο Ολυμπιακός θα το επιτρέψει αυτό? Πάμε να δούμε για τον Ολυμπιακό τώρα τι πιστεύω. Ο Ολυμπιακός πριν από 4-5 χρόνια, μπορεί και λιγότερο, μέχρι πριν από 2-3 χρόνια, συνήθιζε να μην ασχολείται ποτέ με ανανεώσεις μέσα στη χρονιά. Τα θυμάστε. Του είχαν φύγει οι διάφοροι Χάινς, ο Θέλο Χάντερ, ο Ντάνστον, ο ένας, ο άλλος. Πάντα γιατί δεν ήθελε να διαταράξει τις καταστάσεις και την ηρεμία μέσα στην ομάδα κατά τη διάρκεια της χρονιάς και λογικά οι πιο πλούσιες ομάδες, Ρώσοι κυρίως αλλά και όχι μόνο και Τούρκοι και λοιποί, πηγαίνανε, κάνανε την κρούση τους, ήταν πάρα πολλά τα λεφτά Άρη που λέγανε και ουσιαστικά προσέλκυαν τον παίχτη ο οποίος χαζόταν να πει όχι. Δεν γεννήθηκε κανένα στην Καστέλα από αυτούς προφανώς, πηγαίνανε και κάνανε τη δουλίτσα τους με πολύ περισσότερα λεφτά. Και εξού είχαμε βγάλει και ότι πρέπει να πληρώνουν οι διάφοροι αυτοί παίκτες το λεγόμενο σπανουλώσιμο, γιατί με τα πήκια δρόλου του σπανούλη γίνανε όλοι μάγκες. Λοιπόν, τι γίνεται όμως τα τελευταία χρόνια? Τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει τακτική. Κατά τη γνώμη μου, πολύ καλά πράττοντας. Έχει κρατήσει το Βεζένκοφ, έχει κρατήσει τον Μακίσικ. Φέτος είδαμε ότι ο Πίτερς έμεινε. Είναι κοντά από ό,τι λένε και στην ανανέωση του Κάναν και ουσιαστικά Παπα-Νικολάου, ο Σλούκας μόνο φυσικά δεν έμεινε γιατί πήγε στον Παναθηναϊκό, να μην ανοίγουμε αυτή τη συζήτηση, πολύ ταραχή ανοίγει αυτή η συζήτηση και στους μεν και στους δε. Και προφανώς δεν ξέρουμε και τι έχει γίνει ακριβώς, έτσι να μην λέμε τώρα και ιστορίες ότι ξέρουμε ότι ο ένας συμφώνησε με τον άλλον και δεν ξέρω εγώ τι, αυτά είναι λίγο ιστορίες και μάλλον σπέκουλα. Οπότε ο Ολυμπιακός έχουμε σαν δεδομένο ότι έχει αλλάξει τακτική, έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ δυνατό σύνολο, ένα σύνολο το οποίο είναι ακριβώς με τη σφραγίδα και με την γεύση που θέλει να δώσει στο φαγητό ο φοβερός Μπαρτζόκας και πιστεύω εν τέλει, αν με ρωτάτε, ότι ο Φαλ δεν θα φύγει γιατί οι ηθήνοντες της ομάδας ξέρουν ότι αυτό το πράγμα
είναι ένα επικίνδυνο αγκάθι στο συμβόλαιο του Φαλ και λογικά πιστεύω τουλάχιστον ότι ο Φαλ θα μείνει. Μην ξεχνάμε κάτι άλλο τώρα. Πείτε ότι ο Φαλ δεν μένει. Είναι καταστροφή για τον Ολυμπιακό. Πριν πω οτιδήποτε, θεωρώ ότι κανένας παίχτης, αν φύγει από μια ομάδα η οποία είναι καλά δομημένη, καλά οργανωμένη, κανένας παίχτης δεν είναι καταστροφή αν φύγει. Κανένας όμως. Αν φύγει ο Φαλ, φεύγει ένας 32χρονος δεινόσαυρος, ο οποίος έχει δέσει απόλυτα με την ομάδα, είναι φοβερός επαγγελματίας, είναι σοβαρός, είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει μάθει με τον Μπαρτζόκα να έχει κυριολεκτικά μάτια και στην πλάτη και βγάζει και ασίστ, είναι ένας playmaker ρακέτας όπως μου αρέσει να λέω εγώ μερικές φορές, οπότε εγώ θα ήθελα να μείνει. Είναι καταστροφή αν φύγει, καταστροφή δεν θα είναι. Θα είναι κακό, ναι, πιστεύω θα είναι κακό, αλλά με το budget που πρέπει να μεγαλώσουν οι ελληνικές ομάδες, γιατί ξαναλέω πρέπει να είμαστε έτοιμοι και θωρακισμένοι γιατί μας έρχονται οι Άραβες. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Πολύ μεγάλη σημασία. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στα δικά του, αλλά ουσιαστικά σε αυτό το βίντεο χάρη εργασία, ας το πούμε έτσι, βάλαμε τον Ταβάρες στον Παναθηναϊκό. Οπότε, ξέρετε, στο βίντεο μέχρι στιγμής κερδισμένος είναι ο Παναθηναϊκός, ας το πούμε έτσι, σε μια πάρα πολύ φανταστική κατάσταση. Αν ο Ολυμπιακός την πατήσει και του φύγει ο Φαλ, πρέπει να δώσει πολλά λεφτά, δεν ξέρω πώς και τι, πρέπει να δώσει πολλά λεφτά για έναν πάρα πολύ δυνατό σέντερ. Ο Ράιτ είναι καλός γιατί φαίνεται το παιδί ότι έχει προσαρμοστεί απόλυτα, είναι νέος και καταφέρνει μέρα με τη μέρα να μπει πιο καλά στο κλίμα της ομάδας. Ο Μιλουτίνοφ είναι ένας εξαιρετικός παίκτης και απόλυτα δεμένος με την ομάδα του Ολυμπιακού, αλλά με αστερίσκο τους τραυματισμούς που είναι αρκετά συχνή, οπότε του λείπει ένα σέντερ. Υπάρχουν σέντερ. Αν δώσει λεφτά, ναι, υπάρχουν από το NBA, υπάρχουν σέντερ, δεν είναι θέμα. Το θέμα είναι όμως ότι ο Φαλ είναι παίκτης ο οποίος είναι πλέον μέσα στην ομάδα, τη γνωρίζει, την ξέρει και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι πρέπει να μείνει. Ο Ολυμπιακός πρέπει να προσέχει, πρέπει να κάνει την κίνησή του όσο δυνατόν γρηγορότερα γίνεται για να βγάλει αυτό το αγκαθάκι, αυτό το αστερίσκο των 500.000 από το συμβόλαιο του Γάλλου και ουσιαστικά να του κάνει ένα τελευταίο συμβόλαιο, γιατί στα 32 του πού να πάει, θα πάει στα 34-35 ίσως και εκεί θα είναι το τέλος της καριέρας τουλάχιστον σε πρώτο πλάνο, γιατί οι τόσο ψηλοί σέντερ έχουν και προβλήματα με τα πόδια και όλοι ευχαριστημένοι και φανταστείτε του χρόνου, λέμε τώρα, μάχες με Φαλ, Μιλουτίνοφ, Ράιτ, Ταβάρες, Λεσόρ, Κωστάκη. Να έχουμε 10 μάτια ο καθένας να βλέπουμε μπάσκετ, τίποτα άλλο. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Θέλω να σκέφτεστε ότι το καλοκαίρι που μας έρχεται νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ ευχάριστη δουλειά, γιατί θα κοιτάξουν οι ομάδες να θωρακιστούν όσο το καλύτερο γίνεται, όσο το περισσότερο γίνεται, γιατί απλούστατα έρχονται οι Άραβες. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Μπορεί να μην το έχετε βάλει απολύτως στο μυαλό σας όλοι 100% και να θεωρείτε ότι εντάξει μωρέ, θα έρθουν κάποια στιγμή. Όχι. Τα οχυρωματικά έργα που λέμε πρέπει να γίνουν εν καιρό ειρήνης, εντός πολλών εισαγωγικών προφανώς, γιατί άμα αρχίσουν και πλακώσουν τα εκατομμύρια από τον Ντουμπάι, τρέχα γύρευε. Τράβα ψάχνε παίχτες, ό,τι θέλουν οι δικοί μας θα το παίρνουν οι άλλοι με διπλάσια λεφτά και δεν βαριέσαι. Οπότε φτιάξτε ομάδα τώρα, Γιαννακόπουλε και Αγγελόπουλη, φτιάξτε ομάδες, να είμαστε ωραίοι, να είμαστε καλυμμένοι, με καλά συμβόλαια, με μεγάλα χρονικά συμβόλαια στους παίκτες που θέλετε και τα υπόλοιπα θα τα δούμε σιγά σιγά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Παίζουμε μπάσκετ, βλέπουμε μπάσκετ, προσέχουμε τον εαυτό μας και τα αγαπημένα μας πρόσωπα και σιγά σιγά ερχόμαστε με καινούργια βίντεο, γιατί έρχεται και ντέρμπι Ιωνίων, οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και ηρεμία πρώτα απ' όλα, να μην έχουμε τίποτα
έκτροπα αφενός, αλλά και εδώ στα σχόλια, όπως είμαστε πάρα πολύ ωραίοι και κόσμοι μέχρι στιγμής, θέλω να συνεχίσουν να είμαστε ακόμα και τώρα που μπαίνουμε στην κάψα της σεζόν. Καλή συνέχεια!